Ενημερωτική εναρκτήρια συνάντηση διαβούλευση του έργου μελέτη αξιοποίησης του κτηριακού αποθέματος των καπναποθηκών στην Καβάλα με πρωτοβουλία των υπευθύνων του Τμήματος Προγραμματισμού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Δήμου Καβάλας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 26 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε ιδιαίτερη μνεία στην ανάδειξη και αξιοποίηση του σημαντικού πολιτιστικού πόρου της πόλης στις καπναποθήκες. Ακολούθησαν τοποθετήσεις και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων πολλών θεσμικών φορέων της Καβάλας. Αυτό το οποίο επιχειρώ στην ουσία είναι μία καταγραφή και μία αποτύπωση και πληροφορίες σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς που αφορά τις καπναποθήκες όχι μόνο της Καβάλας αλλά και ολόκληρης Ανατολικής και Κεντρικής Μακεδονίας και Θράκης, έτσι ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί και να χαρακτηθεί μία πολιτιστική διαδρομή που να αφορά συγκεκριμένα στις καπναποθήκες, στις αναπομείνες στις καπναποθήκες. Θα ακούσε ενδιαφέροντα πάρα πολύ κάποια στιγμή αυτή η πόλη να νομιμοποιηθεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν είναι νόμιμη να κρατά σε ονειρία όλους τους ιδιοκτήτες καπναποθηκών, ορίζοντας σε εμάς, τους ιδιοκτήτες, τι είναι το ενδιαφέρον να διατηρηθεί σε αυτή την πόλη και για ποιον λόγο και για ποιο σκοπό. Ναι, είναι αλήθεια ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια κινητικότητα γύρω από αυτό το ζήτημα. Φυσικά πρόκειται για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολλά χρόνια. Στην πόλη της Καβάλας υπάρχουν πάρα πολλές καπναποθήκες. Όπως αναφέρθηκε και χθες, είναι 59 αυτές οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Είναι λοιπόν ένα ζήτημα που έχει πάρα πολύ καιρό που μας απασχολεί. Το τελευταίο διάστημα έγινε προχθές ένα σεμινάριο από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεν έχω προλάβει, είχα κάποια άλλη υποχρέωση, δεν μπόρεσα να το δω. Σκοπεύω να το δω το επόμενο διάστημα, όπου εκεί πέρα συζητήθηκαν προτάσεις και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν, αλλά και το πώς μπορούν να χρηματοδοτηθούν και κάποια καλά παραδείγματα από δήμους της χώρας που έχουν καταφέρει αρκετά πράγματα στην κατεύθυνση αυτή. Άρα υπάρχει αυτή η κινητικότητα που σας είπα και στην αρχή. Τώρα, η χθεσινή εκδήλωση ήταν μια πρώτη εναρκτήρια, όπως ονομάστηκε, συνάντηση, διαβούλευση με εμπλεκομένους φορείς και έγινε στο πλαίσιο της ανάληψης από μια ιδιωτική εταιρεία της μελέτης για την αξιοποίηση των καπναποθηκών της πόλης της Καβάλας. Ο Δήμος Καβάλας, δηλαδή, προτίθεται, έχει προχωρήσει μάλλον στην ανάθεση της μελέτης αυτής, προκειμένου προφανώς να εξεταστεί η χρηματοδότηση της μελέτης μέσω κάποιου ευρωπαϊκού προγράμματος για να βρεθεί τρόπος και διέξοδος στην κατεύθυνση αυτή. Χθες δεν προέκυψε κάτι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, οφείλω να ομολογήσω, από τη χθεσινή εκδήλωση, γιατί ίσως επειδή ήταν και εναρκτήρια, δεν ήταν τόσο σωστά οργανωμένη από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας. Δηλαδή ήταν προσκεκλημένοι αρκετοί φορείς και ξεκίνησε μία συζήτηση ειδικά με τους ιδιοκτήτες των καπναποθηκών, οι οποίοι ήταν παρόντες, οι οποίοι από τη μεριά τους φυσικά έχουν ζητήματα, έχουν αιτήματα τα οποία έχουν βάση και έχουν δίκιο σε αρκετά από αυτά, αλλά ωστόσο έγινε μια διαλογική συζήτηση, υπήρχαν συνεχείς διακοπές στους ομιλητές και δεν ήταν εύκολο να μπορέσεις να προχωρήσεις σε μια διαβούλευση με συγκεκριμένες προτάσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων για να παραχθεί και ένα αποτέλεσμα. Είναι όμως η αρχή, επομένως σε μια επόμενη συνάντηση νομίζω ότι θα προχωρήσουμε περισσότερο αποφασιστικά και συντεταγμένα στην κατεύθυνση αυτή.